Πράσινο φως άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της μικρής διασύνδεσης Κρήτης Πελοποννήσου με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος να εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την ηλεκτρική επάρκεια του νησιού. Χαιρετίζω καταρχάς την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά της Επιτρόπου, κυρία Γκρέτσου, υπεύθυνης για την πολιτική συνοχή, να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της κατασκευής της διασύνδεσης Κρήτης Πελοποννήσου με 95 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το οριστικό που αλλάζει όλο το τοπίο και για τα νέα επιπρόσθετα έργα που χρειάζεται η Κρήτη αυτό το διάστημα όσον αφορά την πλήρη επάρκεια της. Άρα για μας ήταν πολύ σημαντική απόφαση, ήταν σημείο καμπής. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποβρύχια καλώδια μήκους 135 χιλιόμετρων, ενώ προβλέπει την αναβάθμιση των υπαρχόντων και κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων και κατασκευή υποσταθμών σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Το έργο αυτό, όπως ξέρετε, είναι ήδη σε φάση κατασκευής. Έχει ξεκινήσει η κατασκευή του και έχει χρονικό ορίζοντα 18 μήνες την παράδοσή του, άρα θα ολοκληρωθεί το 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, είναι μεγαλύτερη σε μήκος υποθαλάσσια διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο κύριος Σταθάκης τόνισε τα πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το υπηρετικό σύστημα. Θα έχει τεράστιο ωφέλη για την Κρήτη. Περιβαλλοντικά θα επιτρέψει μαζί με τη μεγάλη διασύνδεση την απόσυρση των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών που καίνε πετρέλαιο. Θα επιτρέψει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη. Φυσικά θα έχει τεράστιο όφελος για τους καταναλωτές, καθώς θα αποκλιμακωθούν τα οίκο που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες στο ρεύμα και είναι πολύ σημαντικό ποσό, περίπου το 10% του λογαριασμού του ρεύματος. Ο Υπουργός Ενέργειας εκτίμησε ότι επιταχύνεται και η κατασκευή του μεγάλου καλωδίου διασύνδεσης με την Αττική, έργο που, όπως είπε, θα προκηρυχθεί σε 2 μήνες. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του ΑΔΜΙΕ, της Αριάδνης που θα υλοποιήσει το έργο, επίκειται άμεσα. Το πρώτο είναι η προσέλκυση νέων επενδυτών στην Αριάδνη για το 39% και το δεύτερο σκέλος είναι η προκήρυξη του έργου αυτού καθεαυτού που επίσης θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες. Άρα είμαστε στα πρόθυρα επιτάχυνσης και του μεγάλου καλωδίου. Θεωρώ ότι εντός 2 μηνών θα έχουν συμβεί και τα 2. Στην ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας του νησιού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, στάθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Πρέπει όμως το διάστημα αυτό, μέχρι να υπάρξει το ξεκίνημα και η ολοκλήρωση του μεγάλου καλωδίου, και η ΔΕΗ και το αρμόδιο Υπουργείο να βρει τις λύσεις, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην ασφάλεια του νησιού και ειδικά σε τουριστική περίοδο, είτε φέτος, είτε του χρόνου, είτε τα επόμενα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί.